Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ στη Δράμα. Η Δράμα είχε και ελπίζουμε ότι θα έχει και για το επόμενο διάστημα μια πολύ αξιόλογη τουριστική επισκεψιμότητα και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δραστηριότητες που κάνουν εδώ η Αντιπεριφέρεια, η Δήμη, οι τοπικοί φορείς και οι σύλλογοι, τους οποίους τιμάμε και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για την προσπάθειά τους. Η Περιφέρεια στηρίζει αυτές τις γιορτές. Όπως είχε πει και ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Παυλίδης, ο άξονας για τον τουρισμό μας είναι ο πολιτισμός, η φύση και το περιβάλλον. Όσον αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα, δίνουν αυτή τη διαφορά, αυτή την ξεχωριστή εμπειρία που πιστεύουμε ότι μπορεί να προσελκύσει τον επισκέπτη από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Εγώ θέλω να συγχαρώ και για την πρωτοβουλία εδώ τον συνάδελφο τον κύριο Πατακάκη, που συγκέντρωσε όλους τους συλλόγους και γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια προβολής. Εμείς ως Περιφέρεια θα το στηρίξουμε. Και θα είμαστε εδώ και στη διάρκεια της υπόλοιπης περίοδου, ώστε να κάνουμε πράξη αυτό που θέλουμε, τον τουρισμό των τεσσάρων εποχών. Φέτος με μεγάλη χαρά προσπαθήσαμε να είμαστε σε μια πιο συντονισμένη προσπάθεια στο ένα κομμάτι της εξωτερικής ταυτότητας. Αυτά που αφορά εμάς όμως είναι η εσωτερική μας ταυτότητα των κοινοτήτων. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο, μιλάμε για λελογισμένη χρήση των δρομένων, ώστε να γίνει σεβαστή η σημαντικότητά τους. Με αυτή την έννοια, ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά, εμείς το λέμε ευετερική χρονιά, για να συναντηθούν η ευγωνία με την ευκαρπία ταυτόχρονα με την παράλληλη σύνδεση με το απότατο παρελθόν. Επειδή τα δρόμενά μας ανάγονται, θέλουμε να πιστεύουμε, στην μυθολογία και χάνονται οι ρίζες τους, γι' αυτό συνδέοντας τα με το παρόν, λέμε ότι αυτά έχοντάς τα και κοιτάζοντάς τα, φωτίζοντάς τα με μια άλλη μορφή, μπορούν να πάρουν και να δώσουν, έστω και με τέτοιες ενέργειες, τις σημαντικότητες που ενισχύονται από την Αντιπεριφέρεια και τον και την Περιφέρεια γενικώς και ειδικώς φέτος που κάναμε μια πιο αξιόλογη και συντονισμένη προσπάθεια να αναδειχτούν ώστε η εσωτερική ταυτότητα του νομού και της περιοχής μας να πάρει την υπόσταση που έχει ανάγκη ο τόπος μας για να ξεκινάμε πάνω στη βάση του μύθου και της ιστορίας της πόλης και της περιοχής μας. Αν αυτά δεν γίνουν, δεν κατακτηθούν από τον τοπικό ολόκληρο πληθυσμό, τότε θα υπάρχουν άλλα ζητήματα. Εμείς όμως δεν θέλουμε να μιλάμε για τα άλλα ζητήματα, μιλάμε για την υπηρεσία που παρέχουμε στην συνέχεια να της δώσουμε μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτός είναι ο καημός μας, πιστεύοντας βαθιά μέσα μας ότι διασώζουμε αρχαιότατη παράδοση. Αυτά ως πρόεδρος του Κέντρου Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Τώρα, ως πρόεδρος του Μοναστηρακίου, του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου, από το 1977 έχουμε επομιστεί την ευθύνη της συνέχειας του δρομένου των Αράπηδων που έχουμε εμείς μία μέρα μεταμφιέσεις, 6 Ιανουαρίου. Αλλά ήδη είμαστε σε αυτήν την έφορη κατάσταση που λέμε του διονυσιασμού του τόπου μας. Ήδη από χθες, σήμερα το βράδυ σας περιμένουμε, αύριο το βράδυ σας περιμένουμε. Ιδιαίτερα όμως, καλούμε τον κόσμο στις 6 Ιανουαρίου, 3 η ώρα το μεσημέρι, στην Κεντρική Πλατεία, να συνεορτάσει μαζί μας, γιατί δεν είναι, όπως είπαμε, μόνο γιορτές και πανηγύρια, αυτές είναι τελετουργίες. Οι τελετουργίες πρέπει να γίνουν σεβαστές από όλους όσους τους αγγίζουν. Γι' αυτό η πρόσκληση είναι ανοιχτή και σας καλούμε να μεταδώσουμε αυτό το πνεύμα της σημαντικότητας και του σεβασμού στην παράδοση. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Στο Παγωνέρι, ανήμερα των φώτων, στις 12 το μεσημέρι, τελούνται τα δρόμενα του δεκαημέρου. Μετά τον αγιασμό των υδάτων, το εκκλησίασμα επιστρέφει από τις Πέρα Βρύσες προς το χωριό. Στην μέση της διαδρομής στις Κάτω Βρύσες, συναντιούνται με τους Αράπηδες, τη Γύφτισσα, το Αλογάκι και την Ήφη. Όλοι μαζί στην πλατεία του χωριού, με την συνοδεία
των ντόπιων μουσικών μας οργάνων, της Γκάιντας και του Νταχαρέ, τελούν τα δρόμενα. Θα ήθελα να σας καλέσω όλους να συμμετέχετε στην τελετή αυτού των δρομένων. Επίσης, να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τον Δήμο Κάτω Ευρωκοπίου για την οικονομική του συνδρομή, καθώς και τους λιγοστούς κατοίκους του χωριού που με πολλά γρόσια ψυχής αναβιώνουν αυτή την ημέρα το έθιμο αυτό. Στην Καλυβρίση, λοιπόν, στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου τελούνται, βιώνται τα δρόμενα του Μπαμπούγερο. Ένα δρόμενο που έχει τις ρίζες του από την αρχαία εποχή και συνδέθηκε με τη λατρεία του Θεού Διόνυσου. Άλλωστε, υπάρχει και ο αρχαιολογικός χώρος του Ιερού του Διονύσου 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Στις 6 Ιανουαρίου, λοιπόν, και μετά τον αγιασμό των υδάτων, πλήθος Μπαμπούγερων περιμένουν έξω από την Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και με στάχτη, με ένα τουρμπά που κρατά στο χέρι τους, περιμένουν τον κόσμο και για να εξορκίσουν το κακό. Υπάρχει επικρατεί ο αυθορμητισμός, το δρόμενο χαρακτηρίζεται από τον αυθορμητισμό του. Καθόλου τη διάρκεια στις 6 Ιανουαρίου, πλήθος Μπαμπούγερων ξεχύνονται από τα σοκάκια και τους δρόμους του χωριού, πειράζουν τους περαστικούς και δίνουν το δικό τους νόημα σε όλη την εκδήλωση. Στις 7 λοιπόν Ιανουαρίου, την άλλη μέρα, Αηγιανιού, τη τιμητική του έχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος με τα χορευτικά του. Παρουσιάζει χορούς και τραγούδια της Καλής Βρύσης στην πλατεία του χωριού. Μόλις πέσει το σούρπο, ομάδες από Μπαμπούγερων γυρίζουν στους εορταζόμενους Γιάννηδες για να τους δώσουν τα χρόνια τους πολλά. Έτσι τελειώνει και η δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα, 8 Ιανουαρίου, που είναι και η αποκορύφωση του δρομένου, τελείται ο σατυρικός Διονυσιακός γάμος. Ένας γάμος από τα παλιά, που τα τελευταία χρόνια έχουν προσθεθεί διάφοροι νεοτερισμοί. Ξεκινάει όλη η πομπή με παρουσία του γαμπρού και των κουμπάρων από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Γίνεται όλη η τελετουργία ενός κανονικού γάμου. Ο κουμπάρος παίρνει την ύφη και στη συνέχεια όλοι μαζί καταλήγουν στην πλατεία του χωριού και ο Διόνυσος παντρεύει το ζευγάρι. Κουμπάροι κάθε χρόνο καλούνται σύλλογοι από το νομό αλλά και εκτός νομού. Στη συνέχεια επικρατεί γλέντι στην πλατεία του χωριού με τα παραδοσιακά όργανα της Γκάιντας και του Νταχαρέ, με άφθονο κρασί και κρεατικά εδέσματα. Έτσι τελειώνει και η τρίτη μέρα που είναι και αποκορύφωσή του. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να έρθει και να βιώσει μαζί μας δρόμενα μοναδικά που νομίζω ότι είναι εμπειρία ζωής για όσους δεν τα έχουν δει. Το τρίμερο των Θεοφανίων στις 6, 7 και 8 του Γενάρη κάθε χρόνο στο Βόλακα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με μουσική, τραγούδια, χορό, έθιμα και δρόμενα. Στις 6 του Γενάρη, η μέρα των Θεοφανίων, η μέρα της μπάρας. Με την παραδοσιακή μουσική του Βόλακα, αμέσως μετά την βάπτιση του Χριστού, οι νέοι του χωριού πηγαίνουν σε όλα τα σπίτια των νιώπαντρων ζευγαριών, τους παραλαμβάνουν και όλοι μαζί διασχίζουν τα αγιασμένα νερά όπου έγινε η Θεία Βάπτιση. Όλη τη νύχτα, 6 προς 7 του Γενάρη, οι νέοι του χωριού πηγαίνουν στα σπίτια των ελεύθερων κοριτσιών και κλέβουν διάφορα αντικείμενα, τα οποία εκθέτουν στην πλατεία. Ανήμερα του Αγιανιού, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, όλοι οι εκκλησιαζόμενοι κατεβαίνουν στην πλατεία και εάν βρουν κάποιο δικό τους αντικείμενο, το παίρνουν εφόσον προηγουμένως το πληρώσουν με ένα συμβολικό ποσό. Την ίδια ημέρα εμφανίζονται στα σοκάκια του χωριού οι αράπηδες ή τα χαράπια. Δρούν κατά ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από τους αράπηδες, τον Τσαούσι και την Ήφη. Την επόμενη μέρα, 8 του Γενάρη, η μέρα της μπάμπος, η μέρα της γιαγιάς μαμής, την ημέρα αυτή γίνεται ο παραδοσιακός γάμος, όπου όλοι οι συμμετέχοντες ακολουθούν την διαδικασία και τα τελετουργικά ενός κανονικού γάμου. Αμέσως μετά τη τελετή ακολουθεί γλέντι με τη συμμετοχή όλου του κόσμου. Την ίδια ημέρα, 8 του Γενάρη, βγαίνουν και οι αρκούδες και αυτές δρούν κατά ομάδες με αρχηγό τον Αρκουδιάρη. Όλα τα έθιμα και τα δρόμενα του τριημέρου των Θεοφανίων πραγματοποιούνται για υγεία και γονιμότητα όλων των ζώντων οργανισμών της γης. Δηλαδή για τους ανθρώπους, για τα ζώα και για τα φυτά. Σας καλούμε
να έρθετε στο Βόλακα, να παρακολουθήσετε ή και να συμμετέχετε ακόμη στο τριήμερο των Θεοφανίων, τις εκδηλώσεις που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Βόλακα. Τα Θεοφάνεια το βράδυ σας περιμένουμε στην αγρυπνία που κάνουμε την Ταβανίσκα. Κανένας δεν κοιμάται, κανένας δεν πρέπει να φύγει από την Ταβανίσκα. Όποιος φύγει, παλιότερα οι πρόγονοί μας οι παππούδες πηγαίνανε και τον παίρναν το ζευγάρι που την κοπανούσε, γιατί οι πονηροί υπήρχαν χθες, υπάρχουν και σήμερα πολύ περισσότεροι. Πάνε για να περάσουν καλά, ντεμεκ. Και υπήρχαν οι αράπηδες, το βράδυ ακόμη οι άντιτοι, πηγαίνανε και τους φέρναν με τις κάπες πίσω στην Ταβανίσκα. Λοιπόν, σας περιμένουμε τα Θεοφάνεια το βράδυ, την ημέρα Τάι Γιαννιού, από τις 3 και μετά κάθε μέρα, μέχρι το ξημέρωμα της επόμενης. Τάι Γιαννιού και το Μπάμπιν Ντέν.